Με κεντρικό σύνθημα «Γίνε η αλλαγή που περιμένει» στην Κυριακή 29 Απριλίου, χιλιάδες εθελοντές από όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδας θα συντονιστούν στο Let's Do It Greece 2018, τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη εθελοντική δράση της χώρας. Το 2017 συντονίστηκαν 109.000 εθελοντές, το 1% του πληθυσμού της Ελλάδας, ενώ φέτος αναμένεται να ξεπεράσουν τον αριθμό ρεκόρ των 150.000 εθελοντών σε μία μέρα εθελοντικών δράσεων με επίκεντρο το περιβάλλον. Η συγκεκριμένη δράση οργανώνεται αποκλειστικά από εθελοντές, νέα παιδιά με όρεξη και πάθος για δημιουργία, πολλοί από τους οποίους αγάπησαν τον εθελοντισμό μέσα από τα σχολεία τα οποία ξεχωρίζουν κάθε χρονιά με εντυπωσιακή συμμετοχή. Ο Δήμος Αρτέων, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, συμμετέχει στο Let's Do It, την πανελλαδική δράση που στόχο έχει την προώθηση του εθελοντισμού. Φέτος το ραντεβού δίνεται στις 10 το πρωί στο Λόφο Περάνθης, κάτω από το νοσοκομείο, όπου και θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός του χώρου. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ο Δήμος απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους συμπολίτες, καθώς και σε συλλόγους, φορείς και φυσικά στους γονείς των μαθητών, ώστε όλοι μαζί να δώσουν ένα δυνατό μήνυμα για την αξία και την ανάγκη του εθελοντισμού, αλλά και να αναδείξουν τη σημασία της προστασίας του λόφου της Περάνθης, ιδιαίτερα κατά την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο. Οπότε για άλλη μια χρονιά ο Δήμος Αρτέων θα συμμετάσχει σε αυτή την εθελοντική καμπάνια που έχει χαρακτήρα περιβαλλοντικό. Φέτος είπαμε να ξεφύγουμε λίγο από τα τετριμένα των προηγούμενων ετών που πηγαίναμε και κάναμε τον καθαρισμό στην περιοχή του Παραλιμνίου. Είπαμε να ανέβουμε λίγο πιο πάνω, να πάμε λίγο προς το Λόφο Περάνθης, κάπου εκεί κοντά στη διασταύρωση με το νοσοκομείο, γιατί είναι και αυτή μια περιοχή, ας πούμε, που χρειάζεται ιδιαίτερης προσοχής, ιδιαίτερα τώρα κατά τους θερινούς μήνες όπως γνωρίζουμε. Είναι μια κίνηση που γίνεται κάθε χρόνο με σκοπό να ευαισθητοποιήσει το κοινό, μαθητές, γονείς, δασκάλους και όλους όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια. Θέλουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή, γιατί αυτού του είδους τις δράσεις δεν είναι μόνο ότι δίνουμε το μήνυμα σχετικά με το περιβάλλον και το κατά πόσο μπορούμε και εμείς οι ίδιοι να προσέχουμε τη φύση, γιατί ως γνωστόν, αν δεν προσέξεις τη φύση, αυτή μας εκδικείται. Και πέρα από αυτό θέλουμε να περάσουμε και το μήνυμα για τον εθελοντισμό. Κάποια στιγμή πρέπει το κίνημα του εθελοντισμού να αρχίσει να διαδίδεται και στην περιοχή μας, γιατί γνωρίζω και έτσι και κατά καιρούς που συζητάω και με ανθρώπους και από άλλες περιοχές της Ελλάδος, σε διάφορες πόλεις υπάρχει πάρα πολύ έντονο το κίνημα του εθελοντισμού. Η Άρτα δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις άλλες πόλεις. Και καλό θα ήταν κάποια στιγμή όλοι να μπούμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία, να προάγουμε τον εθελοντισμό. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να μπορείς να προσφέρεις για τον τόπο σου. Δεν πρέπει να περιμένουμε από τους άλλους πάντα να μας φέρουν την ανάπτυξη και την αλλαγή, γιατί θεωρώ ότι εμείς είμαστε η αλλαγή που θα φέρουμε στον τόπο μας και σίγουρα ο εθελοντισμός είναι ένα μέρος αυτής. Έτσι λοιπόν την Κυριακή στις 10 η ώρα συντονιζόμαστε όλοι, συντονίζεται και η Άρτα μαζί με όλες τις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδος. Καθαρίζουμε ένα χώρο της πόλης μας, καθαρίζουμε ένα χώρο πάνω στο Λόφο Περάνθης. Θέλουμε τη συμμετοχή όλων, όσων βέβαια θα είναι εδώ, όσοι φυσικά το επιθυμούν. Θέλουμε όλοι να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα για τον εθελοντισμό, να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος, για τη φύση μας, και θεωρώ ότι η ανταπόκριση θα είναι αρκετά ικανοποιητική, γιατί μέχρι τώρα έχουμε αρκετές συμμετοχές και θέλω να πιστεύω ότι κάθε χρόνο θα γινόμαστε και καλύτεροι. Σύλλογοι, σχολεία στα οποία έχετε απευθυνθεί, μέχρι τώρα σας έχουν απαντήσει ότι θα είναι εκεί για να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια? Εμείς, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, έχουμε κάνει ανοιχτή πρόσκληση προς όλους και στα σχολεία. Βέβαια, τα σχολεία πάντοτε μας στηρίζουν σε αυτή την προσπάθεια, γιατί και η εβδομάδα αυτή που διανύουμε είναι καθαρά κομμάτι, ας πούμε, των σχολείων. Δηλαδή, γίνονται περιβαλλοντικές δράσεις πάνω στο κομμάτι αυτό στα σχολεία. Οπότε, η συμμετοχή των σχολείων είναι πάντοτε ικανοποιητική. Σίγουρα θέλουμε και τη συμμετοχή και των συλλόγων και των φορέων και των απλών συνδημοτών και συνδημοτισών μας. Θέλω να πιστεύω ότι θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα.
Θα μου πείτε, βέβαια, είναι και μια μέρα δύσκολη η Κυριακή. Ο καθένας, ας πούμε, μπορεί να θέλει να πάει κάπου μια εκδρομή. Το να διαθέσεις όμως μια ώρα από το χρόνο σου για να συμμετάσχεις σε μια δράση που θα φέρει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα και στην πόλη μας. Γιατί όταν, ας πούμε, βλέπεις ότι δραστηριοποιούνται οι υπόλοιπες πόλεις στην Ελλάδα πάνω σε διάφορες δράσεις και εμείς είμαστε λίγο πίσω, πρέπει να μας πιάνει και λίγο, να το βλέπουμε και λίγο εγωιστικά. Τι παραπάνω έχουν οι άλλες πόλεις που δεν το έχει και η δική μας. Και γιατί οι υπόλοιποι μπορούν και δεν μπορούμε κι εμείς. Σίγουρα μπορούμε και μπορούμε να τα καταφέρουμε και πρέπει να τα καταφέρουμε. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη που έχουν οι συνδημότες μας. Θέλω να πιστεύω ότι έχουν τη διάθεση να το κάνουν. Εμείς θα το προσπαθήσουμε και πιστεύω ότι το ιδεώδες του εθελοντισμού στην Άρτα θα πάρει πάρα πολύ μεγάλη διάσταση. Βέβαια θέλει λίγο το χρόνο του, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Το Let's Do It αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο ταχαίως αναπτυσσόμενη εθελοντική καμπάνια περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε παγκόσμια κλίμακα. Κάθε χρόνο χιλιάδες πολίτες από κάθε μεριά του πλανήτη καθαρίζουν τις χώρες τους περνώντας μήνυμα εθελοντισμού αλλά και βελτίωσης και προστασίας του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος. 29 Απριλίου το Let's Do It Greece, 9 Ιουνίου η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Και έπεται συνέχεια, υπάρχει τελικά ευαισθητοποίηση και πώς νομίζετε ότι ο Δήμος μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά? Η μία δράση διαδέχεται την άλλη, γιατί μετά από την επιτυχημένη διοργάνωση του ημιμαραθωνίου που είχαμε ρεκόρ συμμετοχών με τους εθελοντές, έχουμε το Let's Do It Greece και μετά, όπως είπατε, έχουμε και την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και σίγουρα ο Δήμος Αρτέων είναι κοντά σε όλες αυτές τις δράσεις. Όπως είπατε, σίγουρα αυτοί οι οποίοι θα συμβάλλουν πολύ περισσότερο είναι οι μικροί μας φίλοι, είναι οι μαθητές, είναι οι εκπαιδευτικοί τους. Τα πάντα ξεκινάνε από το σχολείο. Τα πάντα ξεκινάνε και από την οικογένεια και κατ' επέκταση από το σχολείο. Τα παιδιά είναι αυτά που θα δώσουν πρώτα το μήνυμα στους μεγάλους. Εμείς μαθαίνουμε από τους μικρούς και θεωρώ ότι όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Κυρία Ευαγγελίου, το έχουμε ανάγκη. Το έχει ανάγκη η περιοχή μας, το έχει ανάγκη η πόλη μας και το έχουμε ανάγκη και εμείς οι ίδιοι για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και καλύτερη κοινωνία των πραγμάτων που συμβαίνουν γύρω μας.